Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, Λούδο Γκούζερ εδώ και σήμερα γυρίζουμε λοιπόν τόσα προβλήματα που είχα, τόσα θέματα, τα διόρθωσα όλα και ξαναανεβάζουμε βίντεο με το κανονικό μας πρόγραμμα, 2 βίντεο την εβδομάδα και πάνω. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό review και θα παίξουμε και Clash Royale, ένα παιχνίδι φτιαχμένο από τη Supercell, δηλαδή από τους δημιουργούς του Clash of Clans, και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αρχικά βλέπουμε, εδώ πέρα είναι το μενού, να το πω, εδώ πέρα κάνουμε όλα τα battle, ξεκλειδώνουμε τα συντόκια μας, πάμε να ξεκλειδώσουμε 3. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, το Silver Chest το κέρδισα από ένα battle, όπως και τα υπόλοιπα. Τα βάζω εδώ πέρα, σε 3 ώρες θα μπορώ να κάνω unlock. Και από πάνω έχω 2 free chest, ας τα κάνουμε open και αυτά. Εδώ πέρα είναι η αρένα μου. Θα σας κάνω ένα μικρό review, δηλαδή μια μικρή ξενάγηση. Εντάξει. Πέρα, ωραία. Βλέπετε εδώ. Εδώ πέρα είναι όλες μου οι κάρτες. Αυτό εδώ πέρα το Battle Deck. Card Collection, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες κάρτες. Εδώ πέρα οι κάρτες που μπορώ να βρω μόλις ξεκλώσω τις υπόλοιπες αρένες, εκτός από αυτό εδώ πέρα, το Rage Spell, όπου μπορώ να το ξεκλώσω, απλά δεν μου έχει τύχει. Λοιπόν, για να μην αναρωτιέστε πώς βρίσκω αυτές τις κάρτες, μπορώ να τις αγοράσω από εδώ πέρα από το shop ή θα τις βρω μέσα σε κάνα σεντούκι, δηλαδή κάποια από αυτά. Τώρα, τι γίνεται. Αντί για Town Hall, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι οι αρένες. Πάμε να δούμε την πρώτη. Εδώ πέρα είναι το Training Camp. Μετά έχουμε το Goblin Stadium, μετά το Bone Pit, μετά το Your Arena, όπου είναι το Barbarian Bowl. Your Arena, με συγχωρείτε, είναι η αρένα που είμαι, μπερδεύτηκα. Και μετά έχουμε και άλλες διάφορες, πάει μέχρι η Arena Level 8, Arena 8 τέλος πάντων. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε εδώ πέρα το chat της ομάδας. Είμαι σε μια ελληνική κλαν τώρα. Και εδώ πέρα, τέρμα δίπλα, έχουμε το TV Royale. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε βίντεο που ανεβάζουν άλλοι παίχτες του Clash Royale. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα κάνουμε 2 ατάκια εδώ πέρα για να σας δείξω πώς είναι το παιχνίδι. Και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο, κατά τη γνώμη μου, αλλά όχι και τόσο παιχνίδι. Ενώ όπως δεν είναι αρκετά υπέροχο, να δυναμώσω λίγο τη φωνή. Λοιπόν, εδώ πέρα κάτω βλέπετε έχουμε μια μπάρα με elixir, μόλις πάει 10 είναι full. Μπορούμε λοιπόν να ρίχνουμε. Περιμένω, εγώ κάνω μια στρατηγική όπου τη λένε, είναι γνωστή με τη λέξη υπομονή. Εδώ πέρα μου έχει μπει δυναμικά αυτός εδώ πέρα, γι' αυτό θα ρίξω τα arrows για να του φάω ό,τι έχει και δεν έχει. Ωραία, εδώ πέρα όπως βλέπετε πήραμε το πρώτο tower. Συνήθως νικάει αυτός που έχει πάρει τα πιο πολλά tower, αλλά πιο συχνά γίνεται το εξής. Νικάει αυτός που παίρνει τα 3 towers. Οπότε θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει, ας πούμε, 2-1, 2-0 ή και 1-0 να πάρετε τον αντίπαλο, πάλι θα έχετε νικήσει, οπότε δεν έχετε κανένα θέμα. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι πιο σύντομα τα πράγματα σε σχέση με το Clash of Clans. Σε το μεταξύ, όλα αυτά είναι live, δεν το είπα. Face to face οι μάχες. Ωραία, εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται θα νικήσουμε. Εντάξει, είναι προφανές ότι θα νικήσουμε, το έχετε καταλάβει και εσείς, έχω την εντύπωση. Ωραία, ρίχνοντας αυτό το μπαλούν, αν δεν μου ρίξει κάποιο τρόπο ή κάποιο spell για να μου το κάνει count, σίγουρα θα τα πάρω. Εντάξει, νίξα. Και ωραία, όπως βλέπετε, νικήσαμε 3-1.
Το μάτς τελείωσε. Έχουμε και εδώ πέρα κάτι συμβολάκια. Good game. Και όπως βλέπετε κερδίσαμε 30 τρόπαια. Ένα golden chest, δηλαδή είπα να πει ότι είναι χρυσό και έχει μεγαλύτερη αξία από τα silver και τα λοιπά. Και κερδίσαμε και 9 gold. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να πω. Τα level εδώ πέρα, ας πούμε, που είμαι level 7, δεν είναι ότι θα δείτε τους μεγαλύτερους παίχτες. Μην περιμένετε ότι θα δείτε κανέναν παίχτη 80 level. Το πολύ κανένα 30 και πάρα πολύ λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ουσιαστικά το review του Clash Royale. Πείτε μου αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι. Εμένα δεν ξέρω, η γνώμη σας είναι αυτό που με νοιάζει. Και ακόμα και αν το συνεχίσουμε, μην νομίζετε, δεν θέλω να νομίζετε ότι δεν θα κάνω reviews, ότι δεν θα κάνω βίντεο με συζητήσεις, θα κάνουμε διάφορα. Έχω στο νου μου νέες σειρές για το κανάλι. Γενικότερα θα είναι ένα διασκεδαστικό κανάλι για εσάς. Αυτό είναι που θέλω να πιστεύω και αυτός ο στόχος μου. Louis the Wizard εδώ. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, όπως είπα. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για τα βίντεο μου. Και φυσικά αφήστε κάποιο σχόλιο με τη γνώμη σας. Αυτό πάντα βοηθάει. Και να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.